Νίκο, κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια και από ό,τι φαίνεται θα έχουμε και άλλα επεισόδια στην κόντρα Γεωργιάδη Λαζόπουλου. Τώρα, δεν θεωρώ ιδιαιτέρως σοβαρό το θέμα, για να είμαι ειλικρινής, με την έννοια ότι αυτή είναι μια συνεχόμενη, όπως είπες και εσύ, ένα σύριαλ ουσιαστικά αντιπαραθέσεων που κατά τη γνώμη μου πήρε τη διάσταση αυτή επειδή είμαστε λίγες μέρες πριν από την εκλογή αρχηγού. Συμφωνείς όμως πως αν ανέβαινε στη σκηνή ο Άδωνης θα βλέπαμε ένα σοου από τα λίγα. Θα σου πω τώρα γι' αυτό. Θεωρώ λάθος του Άδωνη Γεωργιάδη το ότι πήγε στο θέατρο στο οποίο γινόταν η παράσταση για το Αλ Τσαντήρι. Και το θεωρώ λάθος γιατί στην επιθεώρηση, στη σάτιρα, στις σατυρικές εκπομπές, αλίμονο αν αυτοί που δέχονται τη σάτιρα, που δέχονται την κριτική, ακόμη και όταν αυτή είναι άδικη. Άλλωστε, σας θυμίζω ότι η σάτιρα ενέχει το στοιχείο της υπερβολής. Επομένως, είναι αυτόχρημα άδικη η σάτιρα, διότι πάντα υπερβάλλει ο σατυρικός καλλιτέχνης για να βγάλει γέλιο με τα σχόλια που κάνει για τα πολιτικά και τα άλλα πρόσωπα που σατυρίζει. Σκεφτείτε για παράδειγμα χθες το βράδυ όταν είπε ο Λάκης Λαζόπουλος ότι ο Τσίπρας αν συνεχίσει στη γραμμή που είναι μετά το Σεπτέμβρη θα έχει την τύχη του Παπανδρέου ή την τύχη του Σαμαρά να ήταν ο Τσίπρας από κάτω και να ανέβαινε στη σκηνή διακόπτοντας την παράσταση για να απαντήσει. Ή να έκανε το ίδιο ο Σαμαράς τα προηγούμενα 2-2,5 χρόνια που δεχόταν τα βέλη της σάτιρας του Λάκη Λαζόπουλου ή ο Παπανδρέου πιο πριν. Είναι φανερό ότι η επίσκεψη στο θέατρο Βέμπο του Άδωνη Γεωργιάδη συνδέεται με την προεκλογική του καμπάνια εν ώψη της μάχης της Κυριακής και αν κρίνω από το Twitter, από το διαδίκτυο, στους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας που ήταν το προηγούμενο διάστημα ενοχλημένοι από τη σάτιρα του Λάκη Λαζόπουλου, μπορεί και να άρεσε αυτή η κόντρα και να του δώσει πόντους. Όμως, θα συμφωνήσω με αυτό που άκουσα να λέει ο Ευρυπίδης Στυλιανίδης, ο πρώην υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, ότι ο πολιτικός πολιτισμός επιβάλλει να ανέχεται κανείς την κριτική, να ανέχεται τη σάτιρα, ακόμη και όταν είναι άδικη, ακόμα και όταν είναι υπερβολική. Τώρα πρέπει επίσης να πω ότι εγώ αν ήμουν στη θέση του Λάκη Λαζόπουλου θα την εκμεταλλευόμουν δημιουργικά και θετικά αυτή τη φασαρία. Δηλαδή στην επόμενη εκπομπή θα ζητούσα από το σταθμό να μου δώσει μισή ώρα παραπάνω και θα καλούσα τον Άδωνη Γεωργιάδη να έρθει να πει τη γνώμη του και θα τον αντιμετώπιζα βέβαια με το φαρμακερό χιούμορ που διαθέτει ο Λάκης Λαζόπουλος και που πολλές φορές δυσκολεύει πάρα πολύ αυτόν ο οποίος με πολιτικά επιχειρήματα προσπαθεί να αποδομήσει τη σάτιρα και την κριτική που δέχθηκε. Τώρα επίσης πρέπει να υπογραμμίσω, γιατί και αυτό είναι ένα θέμα συζήτησης, ότι η σάτιρα στρέφεται συνήθως κατά της εξουσίας, δηλαδή κατά της κυβέρνησης και όχι κατά της αντιπολίτευσης. Όταν η δόση της σάτιρας κατά της αντιπολίτευσης, όπως και όταν η δόση του δημοσιογραφικού ελέγχου κατά της αντιπολίτευσης είναι μεγαλύτερη από αυτήν κατά της κυβέρνησης, τότε κάτι δεν πάει καλά. Θα ήταν σίγουρα πάντως μια πολύ ενδιαφέρουσα συνάντηση επί σκηνής, εάν συνέβαινε. Πάντως εγώ αν έχουν πρόβλημα και δεν θέλει ο Λάκης να χαλάσει την παράστασή του, και στον ενικό τους φιλοξενώ τους δυο μαζί μια Δευτέρα, με μεγάλη μου χαρά. Καταπληκτική εκπομπή.